Τώρα να συνδεθούμε με τον αντιπρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΕ, Νίκο Κογιουμτσή. Κύριε Κογιουμτσή, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Μαραβελίδη και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά για αύριο βεβαίως. Και λέγαμε τώρα εμείς για τις καταστροφές στην Εύβοια και τη μεγάλη οικονομική δυσκολία των ανθρώπων εκεί που είδαν την περιουσία τους να καταστρέφεται. Και εσείς έχετε πολύ καλύτερη εικόνα για το τι πάθανε οι έμποροι και όχι μόνο οι επαγγελματίες εκείνης της περιοχής. Ναι, φαίνεται ότι περί τις 70 επιχειρήσεις περίπου έχουν πάθει ζημιά από τις καταστροφές, από την πυρκαγιά, και μιλάμε για την Αττική τώρα, από τις οποίες περίπου υπολογίζεται 30 επιχειρήσεις για ολική καταστροφή και όλες οι άλλες υπόλοιπες έχουν πάθει μια σχετική ζημιά. Και εμείς σαν Επαγγελματικό Επιμελητήριο της Αθήνας, για να μπορέσουμε να στηρίξουμε έστω και στην αρχή τους να ορθοποδήσουμε αυτές οι επιχειρήσεις, αποφασίσαμε να δοθούν 100.000 ευρώ ως μια πρώτη σημειολογικά βοήθεια για αυτές τις επιχειρήσεις, οι οποίες βρίσκονται πραγματικά έτσι σε πολύ πολύ δύσκολη θέση, γιατί δύσκολα θα ορθοποδήσουν σε ένα τέτοιο περιβάλλον, όπως και βεβαίως και οι καταστροφές που έχουν υποστεί οι δεκάδες, εκατοντάδες συνάνθρωποι μας. Καήκαν τα σπίτια τους, καήκαν οι περιουσίες τους, καήκε το βιός τους. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για όλους αυτούς τους ανθρώπους. Ήταν ενδιαφέρον ότι τα πρώτα αντανακλαστικά του κράτους ήταν να τους καθυστερήσει, να τους δώσει περισσότερο καιρό για να πληρώσουν φορολογικές υποχρεώσεις και ασφαλιστικές εισφορές. Και αναρωτιέται κανείς, δηλαδή μετά από 6 μήνες αυτοί οι άνθρωποι πού θα τα βρίσκαν αυτά τα λεφτά να τα πληρώσουν? Ναι, σίγουρα. Έτσι, δεν νομίζω ότι θα μπορέσουν μετά από 6 μήνες να ορθοποδήσουν και να έχουν τη δυνατότητα να μπορέσουν να αποπληρώσουν για τις υποχρεώσεις τους. Άρα το κράτος θα πρέπει να δει θετικά αυτό που τους έχουν εισηγηθεί και σαν Επαγγελματικό Επιμελητήριο της Αθήνας, αλλά και σαν φορείς, οι τοπικοί φορείς εμπορικοί της Εύβοιας, ότι θα πρέπει να πάμε τουλάχιστον σε ένα χρόνο να πάνε πίσω όλες οι αναβολές πληρωμής φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων όλων αυτών των ανθρώπων, τουλάχιστον, και οι βοήθειες να δοθούν άμεσα, γιατί το παρελθόν έχει δείξει δυστυχώς ότι καθυστερούμε και οι καθυστέρησεις αυτές είναι εις βάρος της τοπικής κοινωνίας, είναι εις βάρος γενικότερα της οικονομίας της χώρας. Κύριε Κογιουμτσή, τώρα να αλλάξουμε θέμα, συμφωνείτε κι εσείς, γιατί πέρα από την τραγωδία της πύρνης Λέλαπας που έκαψε πάρα πολλά μέρη της Ελλάδος και φέτος, πέρα από τη μεγάλη ανησυχία που υπάρχει για την πανδημία, έχουμε και κάτι θετικό. Ο ελληνικός τουρισμός σε κάποια σημεία φαίνεται να ζει πάλι καλές εποχές. Να θυμίζει λίγο η προσέλευση των τουριστών. Μιλάμε για αριθμό ανθρώπων που έχουν επισκεφθεί τη χώρα μας, αλλά και για Έλληνες που έχουν πάει για διακοπές. Να μοιάζει, να προσεγγίζει λίγο το 2019. Πράγματι, κύριε Μαραβελίδη, από τις 15 Ιουλίου και μετά σταδιακά άρχισε να αυξάνεται η ροή των αφήξεων των τουριστών και μάλιστα κάποιες περιοχές όπως είναι το Αιγαίο, όπως είναι η Σαντορίνη που και εγώ βρίσκομαι αυτή τη στιγμή εδώ, είναι σε πολύ πολύ καλύτερη μοίρα σχετικά με άλλες τουριστικές περιοχές. Και η αύξηση που έχει φανεί τουλάχιστον τον τελευταίο καιρό εδώ είναι τουλάχιστον 5% σε σχέση με το 2019. Και μιλάμε για συγκεκριμένες περιοχές. Αυτό είναι σημαντικό. Βέβαια, επειδή είναι κινούμενη άμμος ο τουρισμός, κύριε Μαραβελίδη, καταλαβαίνετε αυτό, ότι θα πρέπει να το συνδυάζουμε πάντα με τα υγειονομικά δεδομένα των επόμενων εβδομάδων και των επόμενων μηνών. Και εδώ θα πρέπει όλοι μας να προσέξουμε για να περιφρουρήσουμε το τουριστικό προϊόν, γιατί μας δίνει το 25% του ΑΕΠ της χώρας. Άρα πρέπει τάχιστα όλοι να εμβολιαστούν ή τουλάχιστον το μεγαλύτερο κομμάτι του ελληνικού πληθυσμού και παράλληλα να τηρούνται και τα υγειονομικά μέτρα. Καλά, εσείς το ξέρετε καλύτερα από όλους. Δεν είναι μόνο πραγματικά να προσέχουμε όλοι για να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας, να προστατεύσουμε τον τουρισμό φέτος. Είναι να προστατεύσουμε όλη τη χώρα, όλη την οικονομία και το φθινόπωρο που έρχεται και το χειμώνα. Γιατί πολλά από αυτά που θα γίνουν φέτος το καλοκαίρι θα δώσουν το στίγμα για το πώς θα μπούμε στο φθινόπωρο. Και
να πούμε ότι και ακόμα και τώρα, ακόμα και για αυτό το καλοκαίρι, αν έχουμε κάποια εκτόξευση κρουσμάτων, αν βγάλουμε κακό όνομα στο εξωτερικό, αν ξαναμπούμε σε κόκκινες λίστες άλλων χωρών, όλα μπορούν να γυρίσουν εναντίον μας. Συμφωνώ απέριτα. Με θέλω ότι δύο όπλα έχουμε και αυτά θα πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε. Όλοι να εμβολιαστούμε και όλοι να τηρούμε όσο το δυνατόν τα μέτρα, ούτως ώστε να μην μπούμε στην κόκκινη λίστα. Γιατί αν μπούμε στην κόκκινη λίστα θα φρενάρει αυτή η δυναμική, η ροή αφήξεων των τουριστών. Και καταλαβαίνετε ότι αν έχουμε χάσει ήδη δύο μήνες, Μάιο και Ιούνιο, να μην χάσουμε Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, που θα είναι καλή τουριστικά μήνες, ούτως ώστε να δώσουν έσοδα στο κράτος, γιατί φανταστείτε ότι πέρσι τουλάχιστον τα έσοδα ήταν πολύ περιορισμένα, συμπυκνωμένα στα 3,5 δις σε σχέση με τα 18 δις που είχαμε το 2019. Και βεβαίως ευελπιστούμε και ο στόχος είναι, αν πάνε καλά όλα, να πάμε στα 8 με 9 δις, που θα είναι το 50% ουσιαστικά των εσόδων του 2019. Να τονίσουμε βέβαια ότι δεν έχουμε και ποιοτικά ανεβασμένους τουρίστες, με την έννοια ότι μας λείπουν τα βαριά πορτοφόλια όπως είναι για την οικονομική τους κατάσταση, βεβαίως. Έτσι, οι Αμερικανοί, οι Καναδοί, οι Αυστραλοί, οι οποίοι είχαν αυξημένη κατακεφαλή δαπάνη. Μας έχουν έρθει τουρίστες που δεν ξοδεύουν πολύ και γι' αυτό και πολλά τουριστικά εμπορικά καταστήματα δυσανασχετούν ακόμα και με αυτή την ροή των τουριστών, γιατί ουσιαστικά δεν έχουν κατανοητική δυναμική οι τουρίστες που μας έχουν έρθει. Αλλά αν πάμε παραπίσω, δηλαδή αν πάμε και Οκτώβριο, ίσως και Νοέμβριο, ίσως εκεί τα πράγματα λίγο να ισοφαρίσουμε κατά αυτήν τους δύο χαμένους μήνες και να φτιάξουμε και τον στόχο του. Οπότε τώρα βλέπουμε πολύ κόσμο που έρχεται. Μπορούμε να πούμε ότι σε επίπεδο αριθμού επισκεπτών πλησιάζουμε το 2019 αυτούς τους σημαντικούς μήνες, αλλά δεν μπορούμε ακόμα να μιλήσουμε για συνολικά για τον τζίρο, γιατί έχουν αλλάξει και οι τουρίστες που έρχονται. Αυτοί που έρχονται είναι πιο συγκρατημένοι στο να ξοδεύουν σε σχέση με άλλες χρονιές. Και εδώ έχει παίξει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο ότι δεν είμαστε μόνο εμείς που μπήκαμε σε καραντίνες και χάσαμε εισοδήματα. Το ίδιο ισχύει και για άλλες χώρες. Άνθρωποι που έρχονται για τουρισμό στην Ελλάδα αυτό το καλοκαίρι έχουν χάσει και αυτοί εισοδήματα μέσα στον χρόνο. Ακριβώς, έχει μειωθεί και το εισόδημα πολλών ανθρώπων που μας επισκέπτονται και αυτή τη στιγμή και μας επισκέπτονταν και τα προηγούμενα χρόνια. Άρα, εκ των πραγμάτων, το βλέπουμε και το εισπράττουμε αυτό στις ταμιακές μας μηχανές και κυρίως αυτοί που ασχολούνται με τα εμπορικά τουριστικά καταστήματα, γιατί κάπου θα μείνουν, καταλήμματα υπάρχουν, ξενοδοχεία, υπάρχει μια πληρότητα εδώ που είμαι εγώ τώρα, Σαντορίνη, ας πούμε. Είμαστε στο 100% περίπου. Μεγάλα νησιά, τουριστικά μεγάλα νησιά όπως η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Ρόδος, η Κρήτη κλπ. Κοντεύουν πράγματι αυτή την εποχή στο 100% των δυνατοτήτων, χωρίς αυτό να τα αντικατοπτρίζεται και στα εμπορικά τουριστικά καταστήματα. Και για να κλείσουμε, προφανώς όσοι είναι ανοιχτοί αυτή τη στιγμή και δουλεύουν, πάνε καλά, έχουν αρκετούς πελάτες. Το ερώτημα είναι, υπάρχουν επιχειρήσεις που φέτος δεν άνοιξαν? Υπάρχουν και αυτές οι επιχειρήσεις που δεν άνοιξαν. Είναι και σε τουριστικούς τόπους, αλλά και γενικότερα σε άλλους τόπους, όπου οι άνθρωποι δεν αντέξανε λόγω και της δεκαετούς κρίσης και λιτότητας. Ήρθε το κερασάκι στην τούρτα που λέγεται κορονοϊός. Δεν αντέξανε, δεν μπορέσαν να ανταπεξέλθουν και δυστυχώς μας αφήσανε. Αν και από εδώ και πέρα, κύριε Μαραβελίδη, δεν υπάρχει και μεγαλύτερη στήριξη. Και αυτό που λέμε και από τη συχνότητά σας που το έχουμε πει επανειλημμένα, ότι αν δεν υπάρχει ουσιαστικό κούρεμα των κορονοχρεών, των χρεών που έχουν δημιουργηθεί μέσα από την πανδημία και μια γενναία ρύθμιση όχι των 72 δόσεων αλλά των 120 δόσεων και πολλοί άλλοι συνάδελφοι δυστυχώς θα μας αφήσουν στην πορεία του χρόνου. Κύριε Κογιουμτσή, και με αυτό θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη σύνδεση που είχαμε απόψε στο Δελτίο. Καλό βράδυ. Και εγώ ευχαριστώ.